Να πω για τη διαδικασία κάτι. Εμείς βασικά ζητήσαμε σε λαϊκή συσπήρωση από τον Οκτώβρη να γίνει θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Άλλο θέλω να πω. Και έχουμε καταθέσει και την πρόταση να έχει έναν έστω και με το ψήφισμα αποφασιστικό χαρακτήρα. Με αυτή την έννοια ζητάω το λόγο κυρίως τώρα να πω την εισήγησή μας. Νομίζω και αν θεωρείτε ότι παρεμβαίνουν από τις άλλες παρατάξεις, σας προηγηθούν και από εμάς που μιλάμε τώρα, νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουν αμέσως μετά οι φορείς. Και μετά ακούστε, στις παρατάξεις. Το λέω αυτό με την έννοια ότι είμαστε εισηγητές για το θέμα. Οι νουθεσίες αν... είναι ευπρόσδεκτες. Αφήστε με να το κάνω από τον διευθυντή. Ωραία. Εγώ παράκληση. Θέλω να πω ότι ναι, αν πρόκειται να μιλήσουν πρώτα οι φορείς, να μιλήσουν οι φορείς. Κύριε Πενεδάτο, γιατί είστε ο εισηγητής. Έχετε λοιπόν, δύο ψηφίσματα φέρει από τη λαϊκή συσπήρωση. Γι' αυτό και λοιπόν για θεσμική τάξη ζήτησαν προηγείται κάποιος νομίζω, από τις τρεις παρατάξεις. Θα προσπαθήσω σύντομα για να μην τρώμε πολύ το χρόνο. Λοιπόν, εμείς από το 10 ζητήσαμε αυτό να γίνει θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, δηλαδή το πρόβλημα με την ΟΗΛΟΑΝ, με τη μεγάλη δυσοσμία τουλάχιστον, την πόχα αυτή ας πούμε, που υπήρχε στον Πειραιά. Και μάλιστα μετά από τις κινητοποιήσεις, μια μεγάλη που έγινε εκεί το Σεπτέμβριο-Οκτώβρη, που κάνανε οι κάτοικοι της Τραπετσόνας και του Κερατσινίου. Θεωρούμε, θα το πω από την αρχή αυτό, γι' αυτό και φέραμε αυτό το ψήφισμα, ότι αυτή η συζήτηση πρέπει να έχει ένα χαρακτήρα αποφασιστικό, όχι ένα χαρακτήρα ενημέρωσης. Ο κόσμος, τέλος πάντων, καλή ήταν η ενημέρωση, κάτι λείπει, θα το πω μετά, κυρία την Περιφερειάρχη, καλή ήταν η ενημέρωση, αλλά τέλος πάντων ο κόσμος βιώνει ένα πρόβλημα σοβαρό και πρέπει να πάρει μια απάντηση για τη ζωή του, που είναι για το σήμερα, όχι για τον επόμενο αιώνα, ας πούμε. Οι μετρήσεις που κι αυτές καταδεικνύουν ποιος είναι ο ένοχος για αυτή την δυσοσμία, την καταδεικνύουν αν τις προσέξει κανείς νομίζω, μπορεί να μετράμε για άλλα 100 χρόνια και στο τέλος να βγάζουμε και συμπέρασμα. Τι δείχνουν όμως οι μετρήσεις, έχει μια μεγάλη αξία να το πούμε αυτό, πέρα από την οσμή υπάρχει πρόβλημα με θιούχες ενώσεις και με το βενζόλιο που ξεπερνάει αρκετές μέρες από αυτές που παρατηρείται η βρώμα, τα όρια, που σημαίνει δηλαδή, να το πω έτσι, γιατί δεν θέλω να κινδυνολογήσω, αλλά είναι η πραγματικότητα, σημαίνει λευκαιμία αυτό, ας πούμε. Και μιλάμε για μια περιοχή, αναφέρθηκε και σε αυτό ο Δήμαρχος πριν, πραγματικά ταλαιπωρημένη, με πολλά κρούσματα τέτοιων περιβαλλοντικών εντός ή εκτός εισαγωγικών ασθενειών. Επομένως, θέλω να πω, πρέπει να υπάρξει άμεσα λύση. Αυτό είναι το ζήτημα. Τώρα, αν το ψηλαφίσουμε να βρούμε τι συμβαίνει, θα σας πω και κάποια στοιχεία που δεν πολύ ακούγονται, που είναι πολύ σοβαρά. Και μάλιστα πρέπει να τα πούμε τώρα που μιλάνε όλοι, ξέρω εγώ, για κυκλική οικονομία, αποδοτικότητα των πόρων, πράσινες τεχνολογίες και πράσινάλογα, θα έλεγα εγώ. Γιατί πίσω από αυτές τις διακηρύξεις Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει πώς θα διατηρηθεί με άλλους τρόπους το κέρδος των μεγάλων ομίλων, μονοπωλιακών και άλλων. Λοιπόν, η συγκεκριμένη ΟΗΛΟΑΝ έχει παραγωγική δυναμικότητα αιχμής, δηλαδή στην επεξεργασία των επικίνδυνων πετρολοειδών αποβλήτων, που ξεπερνάει τους 1.200 τόνους την ημέρα με μόνο 8 ώρες λειτουργίας του εργοστάσιου. 1.200 τόνους. Λοιπόν, ξεπερνάει 120 φορές τους 10 τόνους που με αυτούς χαρακτηρίζεται κάποια επιχείρηση μέσης όχλησης. Και είναι μέσης όχλησης. Ενώ μπορεί να παράγει 1.200. Το λέω αυτό δηλαδή, πέρα από τις μετρήσεις από που έρχεται η οσμή, έχουμε σοβαρό στοιχείο για το τι είδους βαριάς ενόχλησης βιομηχανία είναι συγκεκριμένη. Δεύτερο, όσον αφορά την αποθήκευσή της, χαρακτηρίζεται σε χαμηλότερη κατηγορία επιβάρησης από αυτή που έπρεπε να είναι, γιατί η αποθήκευση που μπορεί να έχει είναι 20.957 κυβικά μέτρα, ενώ η κατηγορία της που έχει καταταχθεί δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 250 κυβικά μέτρα αποθήκευσης. Δηλαδή, θέλω να πω, μην ψάχνουμε, υπάρχουν σοβαροί λόγοι στην πολιτεία να χαρακτηρίσει αυτήν την επιχείρηση απόβλητη από τον οικιστικό ιστό, να δουλέψει όπου θέλει έξω όμως από τον οικιστικό ιστό. Δεν χρειάζεται δηλαδή να ψάχνουμε, να το πω έτσι, με τα χρόνια και με τις μετρήσεις. Έχουμε στα χέρια μας χειροπιαστά πράγματα, σοβαρά, συντριπτικά, για να πάρει πόδι αυτή η επιχείρηση. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Σε αυτό το χρονολόγιο που είπε πριν και η κυρία την Περιφερειάρχη, σε αυτό θα πω και θα τελειώσω με την αναφορά στα δύο ψηφίσματα που φέρνουμε.
Στο χρονολόγιο αυτό έχει συμμετοχή και το Περιφερειακό Συμβούλιο. Το Νοέμβρη του 2012 αποφασίζει υπέρ της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη λειτουργία της Oil One. Περιδόν από ό,τι η Λαϊκή Συσπήρωση καταψήφισε, βέβαια, έτσι. Υπάρχει τώρα το επόμενο. Κυβέρνηση με πρωθυπουργό του Σαμαρά, η κυβέρνηση Πασόκ Νέας Δημοκρατίας το 2015, με δύο αλλεπάλληλες αποφάσεις. Η μία αλλάζει το χαρακτήρα της περιοχής, απόφαση του Υπουργού Μανιάτη, και η άλλη, 21 Γενάρη, λίγες μέρες πριν τις εκλογές, δίνει άδεια λειτουργίας στην Oil One. Δηλαδή δεν ξέρω πώς θα τα χαρακτηρίσει κανείς αυτές τις αποφάσεις. Το πιο εντυπωσιακό όμως τώρα, νομίζω φίλοι Περιφερειακή Συμβουλή, συνάδελφοι Περιφερειακή Συμβουλή, είναι το εξής. Έχουμε την επόμενη περίοδο κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Περιφέρεια με την υπόδειξη του ΣΥΡΙΖΑ. Δημοτική αρχή ΣΥΡΙΖΑ και αντί το πράγμα να πάρει ένα φρένο, παίρνει μετροπολογία το άρθρο 70 σε μια τροπολογία που έκανε γενικότερη ο ΣΥΡΙΖΑ, παράταση 20 χρόνια αντί για 12 που είχε συγκεκριμένη επιχείρηση. Αυτό το λέω γιατί πραγματικά εμείς θέλουμε εδώ πέρα να βρει μια απόφαση. Το κύριο για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν αυτές οι μεγάλες πληγές, για να γίνει η ζωή των ανθρώπων καλύτερη, να μην γυρίσουμε πίσω, μην πάμε ξανά στα λοιπάσματα της εποχής που απλώναν τις μπουγάδες και κυτρινίζαν τα ρούχα και παίρνανε, ας πούμε, όλα αυτά στις αναπνοές τους και στις ζωές τους ο κόσμος και τα ξέρει πολύ καλά και άνθρωποι που είναι εδώ πέρα μέσα σήμερα μαζί μας. Μιλάμε για μια σύγχρονη εποχή που σημαίνει πρέπει πραγματικά ο οικιστικός ιστός να μην έχει καμία επιβάρηση από καμία βιομηχανία. Την Oil One από τα πρώτα που ξέρουμε ότι είναι πιο υπεύθυνη, αυτό φαίνεται, αλλά και Lafarge και αποθήκες της ΕΛΠΕ και όποια άλλη βιομηχανική δράση υπάρχει εκεί. Ευχαριστούμε, κύριε Πενετάτο. Και από ό,τι φάνηκε από το χρονολόγιο, τελειώνω. Φαίνεται ότι το αίτημα των 640 στρεμμάτων ανάπλαση δεν είναι μόνο, θα το πω έτσι, από δυνάμεις προοδευτικές, και άλλοι που καταλάβανε κάποια στιγμή και θέλανε να έρθουν σε επαφή με τις ανάγκες του κόσμου, το προτείνανε. Λοιπόν, εμείς στο εισηγητικό μας, μην διαβάσω όλο το ψήφισμα, στο εισηγητικό πριν το ψήφισμα. Το διαβάσαμε το ψήφισμα. Θα ήθελα να πω δύο πράγματα. Στο εισηγητικό μας έχουμε ένα. Απομάκρυνση, ανάκληση άμεσα όλων των αδειών των βιομηχανιών που ρυπαίνουν την περιοχή, να απομακρυνθούν οι καταστάσεις. Δύο, να αποδοθεί το σύνολο των 640 στρεμμάτων με απαλωτρίωση της έκτασης χωρίς αποζημίωση και ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Και δεύτερο, θεωρούμε αυτονόητο να προτείνουμε εδώ και να ψηφίσουμε, νομίζουμε όλοι, ομόφωνα. Δεν μπορεί ένας όμιλος, ένας επιχειρηματίας να κυνηγάει τον οποιοδήποτε, πολύ περισσότερο τον δήμαρχο. Δημιουργεί έτσι προφανώς ένα κλίμα φοβίας, τρομοκρατίας, ανάσχεσης των κινητοποιήσεων που είναι οι μόνες που μπορούν να φέρουν λύση στο πρόβλημα στις ζωές των ανθρώπων. Πενετάτο.